Πολύ επιθετικό για άνθρωπο που χόρεψε τη λίμνη των Κύκνων. Ναι. Πολύ. Δηλαδή δεν έχετε όριο, δεν σέβεστε και πια τίποτα. Θα σου πήγαινε πολύ. Εντάξει, έχουμε ακόμα καιρό. Να κάνω και κάτι άλλο. Μην χορεύω μόνο λίμνη των Κύκνων. Είναι βαρετό, έχουμε χορέψει όλη μια φορά. Θα ντύσω και εσάς, μη είστε να χωριέστε. Φαίνεται, Αντρέα μου, ό,τι θέλεις. Θα ντυθείτε στις απόκρες. Κάθε μέρα θα ντύνεστε κάτι. Ναι! Αγάπη, με ευχαριστώ. Συνεχίζω εγώ, ακάθεκτος. Όχι, γιατί. Δεν τίθεται θέμα στήριξης. Τι τίθεται, δηλαδή. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Στρατηγικής. Καλά, στρατηγική. Έτσι το βλέπω. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Έβα, λοιπόν, να πούμε το εξής. Παρακαλώ. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Στρατηγικής από μένα. Στρατηγική από μένα. Ποιο είναι αστείο. Στρατηγική. Είπαμε κάποιο αστείο και γελάσαμε. Ναι, εγώ γελάω. Και εγώ. Προσωπικά. Δύο. Επειδή δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται και ο κόσμος πρέπει να ξέρει, θέλω να πω ότι η Κωνσταντίνα backstage με έπιασε και μου ζήτησε να στήσουμε έναν καυγά. Ένα παιδάκι, μεταξύ ποιον. Αυτό έγινε πριν μια μισή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Εμένα αυτό μου είπε η Άννα. Προφανώς και την πίστεψα. Κωνσταντίνα, εσύ λες ότι έγινε αυτό ή ότι δεν έγινε. Κοιτάξτε. Καλά, είναι ή όχι είναι. Όχι, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Τι, όχι. Αρνείσαι ότι μου το είπες. Αρνείσαι. Είναι το περιστατικό στα σουβλάκια που λέγαμε, που είχες πει ήδη ότι κάνατε ένα στημένο καυγά. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος. Το είπες. Μέσα λεπτό να είστε, γιατί τώρα μου κάνουν επίδυση και βάζουν λόγια που δεν έχω πει. Εντάξει, εγώ είπα στα κορίτσια να δούνε λίγο, να πάρουν 5-6 ιδέες, αλλά να μην τις κάνουμε σε μία μέρα. Κάει και τώρα το μόνο που μπαίνει να πυροβολήσει μία την άλλη. Ενώ το τερματίσανε λίγο σύντομα. Ακριβώς, τι μπορεί να έγινε και αυτή η κοπέλα έχει τόσο ψηλή φωνή, αυτό με νοιάζει αρχικά. Για ένα στημένο καυγά που το είπε αυτή με τον Μπερέ, που έλεγε στρατηγική, ήταν ντυμένη στρατηγός, τέλειο αστείο. Εγώ στρατηγική, ναι. Οπότε και μετά είπε ότι εσύ μας είπες και ήταν και κάποιες άλλες ντυμένες, πάρα πολύ άσχημα, οι οποίες λέγανε ότι δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Οι άλλες δύο-τρεις, γιατί μεταχτήκανε, δεν κατάλαβα. Για να στηρίξουν ότι όντως ήταν δύο με τον Μπερέ και δύο με την άλλη που βαριότανε. Ποιος κέρδισε. Έγινε, πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Εγώ όταν έβγαινα έξω, πάντα προτιμούσα εγώ να μιλάω και όχι να μου μιλάνε. Τι εννοείς. Γιατί... Προετοιμάζα την πέφτεις από την πέφτη. Ναι, ακριβώς. Η Ειρήνη πραγματικά με εχοπλίζει από αυτό που είπε. Νιώθω πολύ περίεργα να έρθει κάποιος να μου μιλήσει. Είναι ωραίο άντρας να είναι κυνηγός, να σε φλερτάρει, να σε διεκδικήσει. Αυτό. Στις εποχές μας πλέον περιμένουμε πάντα από τον άντρα το πρώτο βήμα. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι εμείς δεν έχουμε πόδια να σηκωθούμε να πάμε να μιλήσουμε. Τι λέει τη λέξη πόδια, δεν μπορεί άλλη κοπέλα. Ότι τον ευνουχίζει στο τέλος. Εντάξει, άμα το πει αυτό, τότε δεν αξίζει να είναι δίπλα μου. Θα πω να βρω άλλον. Δεν με νοιάζει. Ο χρόνος περνάει τόσο γρήγορα που δεν θα περιμένω ποτέ κανέναν να έρθει να μου μιλήσει. Θα πάω, θα του μιλήσω εγώ. Άμα δεν θέλει, υπάρχουν άλλοι πόσοι που θα μου αρέσουν. Η καλύτερη σχέση, η συναναστροφή που έχεις κάνει με έναν άντρα, με ένα αγόρι, πόσο καιρό έχει κρατήσει. Ούτε 3 εβδομάδες. Βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα. Επίσης, μου αρέσουν πολλά άτομα ταυτόχρονα. Άμα τύχει να βγω με ένα γόρι, θα του πω ότι ξέρεις τι, αυτό, αυτό και αυτό. Δεν θέλω κάτι παραπάνω. Κοίταξε τώρα να δεις, ας πούμε, η κοπέλα δεν έχει και άδικο. Περιμένετε τα πάντα και από τους άντρες, ας πούμε. Να όλος πήγε τις υπεστές, έχει σμούσει. Θέλεις να σου το πει αυτό. Πας να το προλάβεις. Ενώ ότι ναι, και γυναίκα. Μα δεν κάνετε πια και το πρώτο βήμα κι εσείς. Γιατί. Γιατί, μην περιμένεις από τον άλλο. Άμα σ' αρέσει ένας άνθρωπος, παιδιά, πας και του μιλάς. Όχι. Και περιμένεις να έρθει να σου μιλήσει ο άλλος. Και άμα δεν έρθει ποτέ. Ας μην έρθει εδώ, ας μην έρθει ρε, πάμε τα νιάτα μας, πάει να βρει μια άλλη. Εν πάση περιπτώσει, οκ, τα είπε, αυτό το 3 εβδομάδες φυσικά εξαιρετικό. Θέλω να πω ότι θα του είπε του ανθρώπου, της αρέσουν και πολύ ταυτόχρονα. Σκέφτεται πάντα σαν ομάδα, ότι είναι αγώνας όλο. Οπότε σου λέει, είναι αυτή, αναπληρωματική, πάγκος, τερματοφύλακα. Μ' αρέσουν πολύ γιατί είναι ομαδικό το άθλημα. Εντάξει, οκ, τα είπε. Ωραία δεν τα είπε. Έλα μωρέ, ωραία τα είπε, τα μαλλιά χάλια. Αλλά τα είπε ωραία. Ωραία, όποια θέλει.
μπορεί να κάνει το πρώτο βήμα. Η κοπέλα μας είπε: κάντε το, κορίτσι, και μην φοβάστε. Της βγήκε βέβαια αυτό, δεν κατάλαβα αν της βγήκε. Της βγήκε. Μήπως να περιμένεις 2 λεπτά στο τέρμα, ρε κορίτσι μου, να βαρέσει κι ένας άλλος ένα σούτ, ας πούμε. Έχει τρελαθεί με την μπάλα. Βαριέται. Δεν γίνεται και να βαριέσαι, βέβαια. Και αν έρθει κι άλλος πρώτος να σου πει κάτι, κάτι σημαίνει. Δηλαδή, άμα θέλω εγώ να έρθω να σου μιλήσω και ξαφνικά είσαι πρώτη εσύ, εμένα μου κόβεις τα πόδια. Συγγνώμη για τη λέξη που είπα. Ορίστε. Δεν γίνεται να μείνω με τον γαμπρό. Θα τηρήσω τα έθιμα. Απόψε θα με φιλοξενήσετε στον ξενώνα σας. Και πού θα σε πάω αύριο, σε ποια εκκλησία? Στον Άγιο Νικόλαο, στα Πευκάκια Νέας Ιωνίας. Ποια εκκλησία, εκκλησία Αθήνα? Στον Άγιο Νικόλαο, στα Πευκάκια. Είναι κάπου στα Εξάρχεια. Θα το βρούμε το πρωί. Πού είναι ο γαμπρός? Θα έρθει, ας περιμένουμε. Έχεις τρελαθεί, κορίτσι μου. Πού ξανακούστηκε να περιμένει νύφη το γαμπρό? Εντάξει, κύριε Δίκητα, θα βρει και κίνηση. Λες να με στήσει πολύ? Κάνα μισά ώρα μέσα στο νερό. Είσαι τέλειος. Έχει κηδεία μέσα. Μπορεί να έχει καμία κηδεία πριν το γάμο. Διπλώσανε τα ιδέα. Έτσι πάνε αυτά, φίλε. Μία λύπη, μία χαρά. Ζωή σε εσάς. Αμήν. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πολύ έτσι, ευείωνε η εκπομπή. Εντάξει, να σας πω, αυτά έχουν συμβεί στον Ανδρέα, μάλλον, για να τα γράφει. Νόμιζα ότι θα μείνουμε μόνο στην παρεξήγηση της εκκλησίας, που το βρίσκω πολύ χαριτωμένο γιατί είναι και κωμωδία. Το τερμάτισε με την κηδεία και το ζωή σε εσάς. Ένα χειροκρότημα στον Ανδρέα μας, το μεγαλύτερο κωμικό. Σ' αγαπώ, Ανδρέα, είσαι Θεός. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα σίριαλ. Παντρεμένοι τώρα αυτοί οι δύο? Ναι. Είσαι καλά? Ναι, αγάπη μου. Μια χαρά. Γιατί? Τι? Τι έγινε? Τι έγινε? Σίγουρα είσαι καλά. Γιατί κάτι μου είπε ο μικρός. Ο μικρός ποιος είναι? Ναι, βρε, αγάπη μου. Όλα είναι καλά. Το λουλούδι αυτό μέσα στο σπίτι επιτρέπεται? Δεν κάτι. Τους παίρνει το ξυγόνο. Είσαι καλά? Καλά. Μπράβο. Πολύ καλά τα πας. Υπομονή και όλα θα φτιάξουμε. Μάρδα, πού κοιτάς? Εδώ σου μιλάω. Ναι, σε ακούω. Θέλεις να πάμε σε ένα γιατρό? Όχι, γιατί να πάμε σε γιατρό? Δεν σε καταλαβαίνω. Τι έχω, μια χαρά είμαι. Θέλεις να με βγάλεις τρελή? Μάρδα, σε ποιον μιλάς? Σε κανένα, σε σένα μιλάω. Μάρδα, δεν είσαι καλά. Παιδιά, η Μάρδα δεν είσαι, δεν είναι καλά. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά εδώ μέσα. Κοίτα να συνέλθεις, γιατί τόσο θέλω για να τα τυλάξω όλα στον αέρα. Ω, και εσύ παλιά ψυχή, κουβαλάς μέσα σου, τι να πω, νέο παιδί. Θέλω λίγο να εξηγήσω για αυτούς πολύ λίγους που δεν το είδατε, ότι η κυρία με τα άσπρα είναι η συνείδηση της Μάγδας. Δεν είναι πραγματικό πρόσωπο και απλά τη βλέπει και την ακούει μόνο η Μάγδα. Πιστεύετε ότι κάτι μας ψεκάζουν στο Open Beyond? Πια ναι, δεν πρέπει να το βρούμε, γιατί τα αποτελέσματα αρχίζουν πια και ξοκύλουν. Έχω συνέχεια, μόνο αυτό με νοιάζει. Και μόνο γι' αυτό ζω. Κοίταξε, με πήρε ο Μάξης του πάνω. Για καφέ. Α, και μου έπρεπε να έρθω από εδώ. Πρόσεξε, μην την εμπιστεύεσαι. Σε κοροϊδεύει. Μα εγώ σου μιλάω. Θέλει να σε βγάλει από τη μέση, για να κάνουν τη ζωόλα τους οι Τρίστους. Εσύ τι δουλειά έχεις και μίλησες με τον Παύλο και τον Μάκη? Τρελή, Μαγδά. Γιατί ανακατεύεσαι? Για ποιο λόγο? Πες μου. Ηρέμησε λιγάκι, σε παρακαλώ. Βάλε ψυχή και φώναξε. Δεν τηλέφωνο με πήραν, ένα από ότι δεν είσαι καλά. Τι έχεις, αγάπη μου, τι έχεις, αδελφούλα μου? Δεν την αγαπάει, παιδιά, είναι φανερό. Πες μου. Τη συνείδηση μάρμαρο. Σου. Να μπει μες στην οικογένειά σου. Α, θα σου μιλάω. Να είναι αυτή αντί για σένα. Πρόσεχε. Καλά δεν τρέπεσαι λίγο? Α, και η Μάγδα όμως ανάβει. Είσαι η αδελφή μου, σε εμπιστεύομαι. Πώς έχεις κάνει τέτοιο πράγμα? Τι έκανε? Με τον άντρα μου, ρε! Τα έχουνε! Τι είναι στον άντρα μου! Γιατί τόσοι άντρες υπάρχουν, τι σου έκανα!
σοκαρισμένο το κοινό πια εδώ πέρα. Γιατί στην αρχή πιστεύαμε ότι όντως η συνείδηση κάπως βοηθούσε. Και έλεγε κάτι, αλλά εδώ πέρα η δικιά μας συνείδηση είναι απλά κουτσομπόλα. Τους έχει βάλει, τους έχει κάνει όλους άνω κάτω. Η Φουρέιρα ήταν. Άντερε! Πρόσεχε τι λες για τον κόσμο. Πρέπει να προσέχεις. Πού μιλάς, Νικό? Τι, ρε παιδιά, τι γίνεται, όπου δεν είσαι τα συνείδηση. Κάνεις τη συνείδηση. Πρόσεχε, Νίκο μου, είναι δύσκολα τα πράγματα στην τηλεόραση. Δεν φτάνει η επιτυχία. Τι άλλο χρειάζεται. Πρόσεχε. Από εκεί η κάμερα, συνείδηση. Ωραία, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ τη συνείδηση. Ο καθένας με τη δική του συνείδηση. Από εκεί που ήρθες, Μιχαλάς, στο προξενιό. Από εδώ που πάει. Από πού πήγες. Εδώ έχουμε δρόμο. Να ξέρω να παρκάρω. Πώς τρόμαξα, Αγγελική. Πολύς κόσμος και η συνείδηση. Πάμε, μη φοβάσαι. Πού, έλα μαζί. Όχι, όχι, δεν θέλω να πάω πουθενά. Εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι. Μη στεναχωριέσαι. Πάτε και εσύ, κυρά μου. Θα μας αγαπάνε και θα μας φροντίζουν. Όλα θα πάνε καλά. Έχεις δίκιο. Θα σας ακολουθήσω κι εγώ με το αυτοκίνητο. Η Φουρέιρα, μαλλιά, νύχια, τίποτα. Η αδερφή της στο τρελάδικο, αυτή αλλού. Και σαν συνείδηση κάπως δεν φέρθηκε καλά, ας πούμε, στην κοπέλα. Ήταν και με αυτή τη γούνα που ήταν λίγο στενή. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας πέφτει λόγος. Στο τρελάδικο πήγε η γυναίκα, θα βάλει ρολομανδία, κυρία. Δεν θα χωρίζεται καθόλου, θα φορέσει. Ωραία μαλλιά κατακόκκινα να ξεχωρίζει στο προάβλιο. Η συνείδηση τα έκανε. Πολλές λέξεις. Έχω κι άλλο. Α, έχω κι άλλο βίντεο εννοώ. Έχω κι άλλο βίντεο. Δε θεωρία, τι κάνετε όλη μέρα. Αποτελείωσέ μας. Σουηδία. Γεια. Η γυναίκα του μάγου, σωστά. Ναι. Σωστά. Πολύ σωστά. Είσαι καλά. Όχι. Και η αιτία είσαι εσύ. Εγώ. Γιατί εγώ. Ο μάγος μου μίλησε. Σου μίλησε. Για ποιο πράγμα. Για σας. Για μας. Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς. Γιατί ήρθες στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει απαγόρευση να μην έρθω στην Ελλάδα. Τι ζητάς. Σε παρακαλώ, δεν θα σου δώσω λογαριασμό για ποιο λόγο ήρθα στην πατρίδα μου. Και όμως θα μου δώσεις. Έλα μου. Άκουσε να σου πω, μείνε μακριά από το μάχο. Αυτό μόνο σου λέω. Δεν κινδυνεύεις από μένα. Γιατί, κινδυνεύει από κάποια άλλη. Άκου να σου πω, τουλάχιστον από μένα ερωτικά δεν κινδυνεύει. Τότε, τι κάνετε όταν συναντιόσαστε όλοι μαζί. Πάντως όχι, π***ζες. Μην ξεσηκωθούνε εδώ πέρα οι δικοί μας τα διλήμματα και εδώ τη συνείδηση να μιλάει έτσι. Ντροπή. Ντροπή. Και κάνει και τα μαλλιά της τόσο περιποιημένα χάλια. Δεν περίμενε να μιλήσει έτσι, αλλά και οι άλλοι με τα άσπρα γάντια επιθετική. Τι να προκαλέσω, Χριστιανέ μου, τι να προκαλέσω, Χριστιανέ μου. Εκεί στην Καβάλα, Καβάλα όλα. Μια χαρά, δεν τους νοιάζει. Είναι και η περιοχή που ευνοεί. Τι να πω, ρε παιδιά. Και ορίστε το πρώτο εσώρουχο που θα το ξετρελάνει, που έχει τέλεια ποιότητα και εφαρμογή. Δεν είναι σαν τα κινέζικα σκουπίδια, είναι φοβερό και είναι για κυριλέ γυναίκες. Είναι για αυτές που σημειώσουν στο κολονάκι, έτσι δικηγορίνες, γιατρίνες, έτσι πιο σεμνό, αλλά και σεξι ντύσιμο, το οποίο θα το ξετρελάνει. Δεν βρίσκεται.
Έχει φοβερές γραμμές. Εντάξει. Μόνο αυτό θα μπορούσε να παίξει μετά από το προηγούμενο απόσπασμα. Είναι γεγονός. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι εκκλησιαστικό. Θα κλώτσαγε. Έχεις άλλο ένα. Παναγίτσα μου. Τι θα δούμε. Πια με φόβο. Με φόβο τρώνε το ψωμί. Τα κεφάλια μέσα. Τα βιβλία έξω. Έτοιμη για μάθημα. Τι είναι μακρουλό, ζουμερό, λαχταριστό. Θες ανά πάσα στιγμή να το καταβροχθήσεις. Που λιώνει στο στόμα με πολύ σιροπάκι. Τι είναι αυτό? Μα είναι το ένα και μοναδικό, αξιολάτρευτο, αξιαγάπητο εκλέρ. Τα εκλέρ παρασκευάστηκαν για πρώτη φορά από τον διάσημο Αντωνίν Καρέν. Αχ, Αντωνίνο, μας έδωσες αυτό το υπέροχο εκλέρ. Αχ, Αντωνίνο, τρώμε τα εκλεράκια και λιώνουμε. Αυτά είναι... Α, μην πεθάνουμε. Μην μου πεθάνει το κοινό. Πολύ ωραία, παιδιά. Προκαλώ τη διατροφολόγο μου να κλείσει την οθόνη. Α, τι προλάβαμε, τα είδε. Όση ώρα εδώ πέρα εμείς για κάποιο λόγο κερνάμε, μετά από όλα αυτά που τους δείξαμε, ούζες, όλους, δίνουμε και ένα εκλέρ. Μπράβο τα παιδάκια να φάνε. Τι ωραία. Πολύ καλά. Άρα, φέρε να δώσουμε και την τηλεόραση. Ωραίο το εκλέρ, έτσι. Και είναι και η ώρα τέτοια που θες κάτι γλυκό. Άφησε μου ένα. Άφησε μου ένα. Έρχομαι. Θα πας από εκεί όμως. Οπα, οπα. Μην με φτύσεις. Στέλνω. Αυτή τη τηλεόραση στην Αργυρό και τον Γιάννη! Λοιπόν, 14999, σταθερό κινητό όνομα τεπώνυμο τηλέφωνο ή open και όνομα τεπώνυμο στα 14999 για το ψύγειο καταψύκτη. Για την κουζίνα που είναι τυχιζόμενα και πάνω βάζετε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Μην παρακολουθείτε αποσπάσματα και βάλετε κάτι ανάλογο, θα είναι κρίμα. Και επίσης για το φόρτο σχέστρα. Το εκλέρ πραγματικά, Αντωνίνο, να είσαι καλά, λιώνει στο στόμα μας. Το τρέτ που είναι αξίας 13.700 ευρώ, 85 άλογα, 1.100 κυβικά, σας περιμένει. Μην το λυπηθείτε. Ρισκάρετε, ρε παιδιά. Τα γλυκά από πού ήτανε? Αγγελική. Ποιο να είναι καλά οι άνθρωποι, να τους πούμε. Ωραία. Για... Άρα. Είναι η Φωτεινή Πασχαλίδου, την ξέρουμε όλοι, από τη Ροδόπη. Είναι στο ίδιο στυλ που είδαμε νομίζω και χθες, δεν είναι αυτό. Λίγο το κουμπαροποίηση. Χιλάρες. Αυτά τα μάτια είναι πολύ καλύτερα σήμερα. Το μαλλί κάπως το έκανε περίεργο το ίδιο, αλλά καλύτερο δεν είναι? Όχι. Δεν του ενδιαφέρει καθόλου αυτή τη στιγμή. Πάμε παρακάτω, μου φεύγει το κοινό, δεν του ενδιαφέρει Φωτεινή. Τέτα, ασχολούμαστε. Δεν του χάνω με τα εκλέρ, χαθήκανε με τα εκλέρ. Η Τέτα. Για Τέτα περίεργο δεν είναι, αλλά ωραίο ταυτόχρονα. Έχει βάλει ένα πολύ ωραίο παντελόνι, είναι πια ηθοποιός, ντύνεται ανάλογα. Εμένα μου αρέσει πολύ, παιδιά, η Τέτα. Δεν σου νοιάζει τίποτα, τίποτα. Τώρα θα γδυθώ να μείνω με το βρακί, μπας και γυρίσουν. Πήγαινε παρακάτω, εδώ κάτι είχαν τα γλυκά. Η ελευθερία η Ρίγου. Θα σε ενδιαφέρει, μπράβο. Τώρα, ναι, ξυπνήσανε. Θέλανε κάτι τέτοιο.
Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν όλα τα χρώματα που έχει βάλει αυτά ο συνδυασμό. Δεν πεθαίνω πάρα πολύ με το παπούτσι λίγο ταράχτηκα. Βέβαια, ψιλοχιόνιζε χθες. Πού παίζουν οι άνθρωποι, μου στο χεστρώσει και το ξέρανε. Ναι, την αγαπώ την ελευθερία. Στέλνω τα φιλιά μου. Καλή επιτυχία να έχουν και α πετάξω τα παπούτσια. Πρόσθετη κλεδεριά, εδώ πέρα, ωραίο το κόκκινο, αφού μπορείτε φορέστε το. Και η φούστα ωραία δεν είναι, παιδιά? Ωραία! Γιατί τη βλέπουμε, αφού είναι ωραία? Ωραία και τα ωραία τα πόδια, είναι ψηλό κορίτσι, έβαλε και αυτές. Εμένα μου αρέσει, βέβαια για τόσο πρωί κάπως μπορεί να γίνει ταραχή σε κόσμο. Αλλά κανείς δεν ξέρει, όποιος θέλει ας προσέξει. Τα φιλιά μου, εμένα μου αρέσει. Sorry. Sorry, είναι καλή. Μιλάμε ότι πια έχει γίνει ανοικοδόμηση του συστήματος. Μακιγιάζ εξαιρετικό, βαρύ αλλά εξαιρετικό. Ωραία τα χυλάκια της, βαμμένο το κορίτσι με αυτά πολύ ωραία τα βελούδινα, τα ωραία. Το χρώμα δεν με πεθαίνει, με ενοχλούν και λίγο πίσω τα μιλιμετρέ, αλλά δεν έχει σημασία. Ωραία, δεν είναι όμως? Τι βάλατε στα εκλέρ? Θέλω να μου πείτε. Τι βάλατε στα εκλέρ? Παρακάτω. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από το λαιμό και κάτω. Με ενδιαφέρει μόνο αυτό το υπέροχο, στενό καπέλο το οποίο της έχει δημιουργήσει η μικρανία. Δεν το έβαλε, το έβαλε πάνω σε καυγά, αλλά βγήκε, είναι εξαιρετικό. Αυτό, άμα αρχίσει και χαλάει, το γυρνάς, βάζει ζύμη, φούρνο, κάνει κέικ, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Να χειροκροτήσετε φυσικά, γιατί είναι χρήσιμο. Είναι υπέροχη. Ζει στο δικό της άσκοτ, να είναι καλά. Να την καλέσουνε. Έχει καπέλα και άμα πέσει πρόσκληση, είναι έτοιμη. Challenge accepted. Εξαιρετικό, μ' αρέσουν και όλα αυτά. Μ' αρέσουν και αυτές οι πέτρες που τις βάλανε σε ένα σκηνή και τις κρεμάσαν. Τέλειες. Παρακάτω. Κάτι γίνεται. Είναι η γιατρός. Είναι η κυρία Βυζανιάρη. Κάθε μέρα μου φαίνεται διαφορετική η Βυζανιάρη, για κάποιο λόγο. Εδώ είναι πιο καλοκαιρινό το look, ας πούμε σε πιο καλοκαιρινά μαγαζιά κάτω, που λέει το πρώτο πρόγραμμα πριν βγει το όνομα. Πολύ ωραία. Είναι πραγματικά το ντύσιμο μπουζούκι ανοιχτερινό μαγαζί, τα πρώτα που βγαίνουν κάτι ωραία κορίτσια και τραγουδάνε. Αυτό το κορίτσι, ωραίο, τραγουδάει. Δεν φαντάζομαι τι ιατρικό μπορεί να βγαίνει από το στόμα της. Κάτι όμως τα βγάζει αυτή που έχει καθίσει. Είναι και αυτά πίσω, αυτά μου θυμίζουν. Οι ταβέρνες έτσι που είναι κάτι παραθαλάσσιες, ωραίες. Αυτό είναι κατά καλό καιρό. Αυτά έχει γυρίσει πέρσι και τα παίζει φέτος. Τι να πω, και ο καιρός δεν είναι. Τωρινά είναι. Πού κάνει τόση ζέστη και μας έβγαλε όλο το μπούτι εδώ πέρα? Εν πάση περιπτώσει, εμείς κρυώνουμε. Να είναι καλά. Να είναι καλά μέχρι εκεί. Ντέμι αγά, με όλα τα νεύρα της Λάρισσας πάνω της. Είναι λαδί το παντελόνι? Χρυστολαδί. Ωραία το έχεις συνδυάσει. Απλά είναι σαν να είναι πρόσθετη αυτή η φράτζα, δεν είναι? Γιατί είναι πολύ παράτερη. Λίγο στη μαζέψη μπορεί και να τα μακραίνει. Κοίταξε, είναι λίγο η ζήνα της Λάρισσας. Ταρατά, τατατά. Εντάξει. Εντάξει. Πάγαμε και το κλεράκι, δεν μας κάνει και πολλά. Προχώρατε. Εδώ τώρα μιλάμε για θωεματάδα. Δεν υπάρχει. Κατάλαβες, τα μαλλιά όσο μακραίνουν ανοίγει και το χαμογελό. Δεν ξέρω, με το βάρος τραβιούνται τα πλαϊνά. Είναι πάρα πολύ χαμογελαστή και είναι κατήμαυρη σαχήρα, η οποία όμως έχει πάρει τα πάντα από τον Θεός χωρέστον. Πάρα πολύ ωραίο ντύσιμο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό όλο το φόρεμα στο χέρι. Να ξέρετε. Όχι αλήθεια. Ξέρουμε ποιος το κάνει. Μπράβο. Πέπλος, congratulations. Με προκαλείς να στο πάρω? Ναι. Αν στο πάρω, θα το βάζεις να κατέβεις στην εκπομπή? Ναι. Με προκαλώ. Να πάρω αυτό το φόρεμα στην Αγγελική και την προκαλώ να το βάλει και να κατέβει στην εκπομπή. Θα το πάρω. Έχεις και μποτάκια, να σου πάρω και τα μποτάκια που θέλει ένα από μέσα. Έχεις και τα μποτάκια σου. Και από μέσα θα βάλεις σορτσάκι.
Όχι κολάν, στορτσάκι, όπως το είδαμε το θέλουμε. Ναι! Ξυπνήσαμε με αυτά εμείς τώρα. Βάλε μας ρούχα. Προχώρα το, μην το λυπάσαι. Play. Από τα πιο απλά της, νομίζω. Και αυτό κάνει πάρα πολύ καλά. Χρειάζεται και μια ηρεμία, γιατί αν κάθε μέρα το έκανε όπως οι προηγούμενες, θα θέλαμε ξαφνικά να βάλει το γραφείο στο κεφάλι της. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία τα χρώματα. Είναι αυτό το σομον ροζ. Το κουφετί. Που με το ζόρι σε κουφέτο το ανέχομαι, αλλά ταιριάζει πολύ με το μόβ που έχει βάλει μέσα αυτό το. Είναι πολύ ωραίο ο ζωλιακά περίεργο. Τα μαλλιά εξαιρετικά. Είναι εντάξει, δεν είναι. Μπράβο, τα φιλιά μας. Απαρακάτω. Κλείσε. Κλείνε. Όχι εμένα. Όχι εμένα. Για την κυρία Ελένη έλεγα. Άνοιξε. Τώρα ας πούμε, έχει βάλει ένα πολύ εντυπωσιακό χρώμα. Δεν το λες. Το λες, μπράβο, συγχαρητήρια. Έχει βάλει ένα πολύ ωραίο, είναι σηκωμένα τα μανίκια έτοιμη για καυγά, δεν της κάνουν το πλάνο που θέλει. Τα σκουλαρίκια θέλουν να παρακολουθήσουμε ότι είναι σεταρισμένα, είναι ίδιο χρώμα. Αυτό τυρκουάζ. Τυρκουάζ. Βεραμάν, σας ευχαριστώ, έχετε δίκιο, είναι βεραμάν. Τα μαλλιά πάνε ψευτο wet look, δεν το κατάφερε, τα έκανε νωρίς τεγνώσαν, αλλά έμεινε το look. Εμένα μου αρέσει, θέλω να αγαπήσουμε λίγο το πιο κοντινό. Δηλαδή, ας αγαπηθεί το πιο κοντινό πλάνο. Είναι τόσο ωραία περιποιημένη γυναίκα. Παρακάτω. Η κολλητή μου. Η κολλητή. Πώς τη λένε πραγματικά τη γυναίκα, γιατί τη λέω στα νήσι. Η Μαρία μας, η Μαρία Μιχαήλου, πάρα πολύ καλή. Σαν τη στα νήσι. Πάρα πολύ καλή, μα και αυτή τώρα τα θέλει. Βάζει διαφάνεια με το μαλλί αυτό, δηλαδή η νονά, η νονά. Αυτό μου έρχεται. Πολύ καλή όμως. Μπράβο. Δεν ξέρω. Αυτή η πολυθρόνα δεν με τρελαίνει. Ένα χαρτάκι έχει μπροστά της. Δεν πήρε ένα νερό βιλεράκι να της πάρουμε. Ωραία. Τίποτα. Στανίσει μόνο αυτό που βγαίνει. Παρακάτω. Έλα, πολύ ωραίο είναι. Έλα, έλα. Έλα, μη σας γίνονται τώρα. Σοφία! Πού είσαι ρε Σοφία! Όλα καλά! Σοφία, ετοιμαστείτε, ε! Μετά θα γίνει χαμός εδώ, θέλω να είστε και εσείς έτοιμοι. Λοιπόν, η Φέη είναι πάρα πολύ καλή, είναι εξαιρετική, εγώ νομίζω στα καλύτερά της, πολύ ωραιοντήσιμο, χιονούλα, περιμένω ότι θεί και ροδούλα, είναι γνωστό παραμύθι. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η κοπέλα που λέγεται Νάνι. 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 Δεν μπορώ να φανταστώ που βγαίνει. Η Νάνι. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Η Νάνι το εύχεται έτσι μέσα από την καρδούλα της. Η Νάνι και την Κωνσταντίνα Μιχαήλ, δεν σας θυμίζει λίγο? Δεν θα μπορούσε λίγο να θυμίζει την Κωνσταντίνα. Αλλά σαν να τις έχουν κάνει φώτος όπου τις έχουν γίνει το κεφάλι. Δεν είναι, γιατί είναι πιο στρογγυλοπρόσωπη η Κωνσταντίνα. Η Νάνι, τι έχουμε κάνει και την έχουν εκεί σε μια πολυθρόνα? Α, είναι νύχτα, είναι βραδινό. Ωραία, παρακάτω. Πήρα την πληροφορία μου. Η κυρία Κόντι, Βάσια Κόντι, είναι αστρολόγος. Είναι και αυτή η πολυθρόνα που δεν ξέρεις και τι να ντυθείς. Ακριβώς αεροσυνοδός, σε σύνταξη, πολύ καλή, ότι έχει βαρεθεί τα ταξίδια, όχι ότι είναι μεγάλη γυναίκα, αλλά βαρέθηκε, την πήρε μειωμένη και κάνει πια μόνη της ταξίδια, αλλά της έχει μείνει στολή και κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και μετά κοντά μου, γιατί εμείς άμα λέμε κάτι, κάπως το κάνουμε. Θυμάστε που είχε έρθει και αυτή η Μουτίδου? Και έτσι είπα, Σοφία, θέλω να ξαναρθείς. Και μου είπε, Νικόλα, εγώ θα ξαναέρθω. Το πε, έγινε, κοντά μου μετά, η Σοφία Μουτίδου με τα γόρια της. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια.